Κανόνα πίστεως και εικόνα πραότητος εν γραφείας διδασκαλώνα δεδείξες σε επίμνη σου ή των πραγμάτων αλήθεια ή ατούτο εκτίσω σήμερα για το νησί μας και για την εκκλησία μας, αλλά και για τις πολλήν γονέων της Ιεράς Μητροπόλεως μας, να έχουμε κοντά μας σήμερα τον Σεπτόν Ιεράρχη Λεμεσού, τον κύριο Αθανάση, γνωστός της Πάση. Πολλοί σχεδόν τον γνωρίζουμε από τις εκπομπές που κάνει στην τηλεόραση, είτε στο ράδιο της Εκκλησίας Πειραιός, είτε σε άλλες εκπομπές και στο ΘΑΡ. Γι' αυτό λοιπόν τον ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας που έκανε τον κόπο να έρθει μέχρι την Κάλυμνο για να μας δώσει πραγματικά εκείνα τα ρήματα ζωής αιωνίου τα οποία χρειάζεται η οικογένεια σήμερα να τα ακούσει καλά, ούτως ώστε μια καλλινιακή οικογένεια να έχει μέσα στον Χριστό και το σπίτι να είναι κατοίκον εκκλησία όπως θέλουμε. Γέροντα, πραγματικά σας ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας. Κάνατε τον κόπο να έρθετε κοντά μας σήμερα. Και βέβαια σήμερα ότι ο λαός της Καλύμνου, και όχι μόνο, έχουμε και πολλούς από την κόπο, αλλά και διά των μέσων ενημέρωσης θα βγει έξω η ομιλία σας, την οποία ομιλία σας θα την ακούσουν πραγματικά πολλές ψυχές και θα ωφεληθούν αυτές τις ημέρες που ζούμε, τις δύσκολες, και ιδίως οι οικογένειες. Σας ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας και εύχομαι ο Άγιος Θεός, ευπρεσβείων του Αγίου Νικολάου, της Παναγίας μας, του Αγίου Σάβα, να σας στηρίζει την δυναμώνη πάντοτε και να σας δίνει υγεία, ούτως ώστε πάντοτε να είστε κοντά μας, πάντοτε να προσφέρετε με την εργασία σας, την πνευματική, τον Λόγο του Θεού, το σωτήριο πάση ανθρώπη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Θεός μαζί σας. Τον Δεσπότη τον γνωρίζω από τα φοιτητικά μου χρόνια. Είμαι μαζί στη Θεσσαλονίκη.
Εγώ είμαι μεγαλύτερος κατά πολύ του Δεσπότη. Παρά τα αυτά όμως, όταν ήρθε στη Θεσσαλονίκη, μέναμε μαζί στην Αγία Θεοδώρα και περάσαμε ωραία 4 χρόνια. Πραγματικά, συγκινείται και πάλι Δεσπότη μου και εύχομαι από καρδίας πάντα αγαθό. Σεβασμιότατε Άγιε Καλύμνου, Άγιοι Πατέρες, αγαπητοί αδελφοί εν Χριστώ και αδελφές. Και εγώ αισθάνομαι πάρα πολύ χαρούμενος και πάρα πολύ συγκινημένος, γιατί σήμερα βρίσκομαι στην Καλύμνο, τόσο για να προσκυνήσω τον Άγιο Σάββατο εν Καλύμνο, τον οποίο γνωρίζω μέσα από τα βιβλία και μέσα από την βιογραφία του την Αγία, ως επίσης και όλος ιδιαιτέρως, γιατί είμαι κοντά στο Σεβασμιότητο Μητροπολίτη σας, που όπως σας είπε, είμαστε φίλοι και γνωστοί από τα φοιτητικά μας χρόνια. Και τον ευχαριστώ για τη μεγάλη τιμή που μου έκαμε να με προσκαλέσει να είμαι μαζί σας και να σας βεβαιώσω ότι έχετε έναν πολύ καλό Δεσπότη, ταπεινό, και απόδειξη της ταπείνωσης του ότι κάλεσε και εμένα να είμαι εδώ μαζί σας σήμερα και άνθρωπον ο οποίος αγαπά πραγματικά τα τέκνα της Εκκλησίας, γιατί σαν καλός πατέρας θέλει να διαστρέψει τα παιδιά του με τον άρτον της ζωής και να δώσει ό,τι καλύτερο έχει στα τέκνα της Εκκλησίας, κρύβοντας τον εαυτόν του και προβάλλοντας άλλους. Θα σας μιλήσω με απλότητα όπως μπορώ για αυτό το μεγάλο θέμα του γάμου και της οικογένειας, της συζυγίας, μέσα από την εμπειρία που έχω και εγώ τώρα 17 χρόνια πλέον ως Μητροπολίτης και περισσότερο ως πνευματικός και εξομολόγος, κυρίως στην Κύπρο που διακονώ τα τελευταία 25 χρόνια. Όπως όλοι γνωρίζετε, το κύτταρο της οικογένειας, ο ιστός της οικογένειας, αρχίζει από την πρώτη στιγμή που οι άνθρωποι συναντιόνται και γνωρίζουν ένας τον άλλον και αρχίζουν να έχουν τα αισθήματα της αγάπης και της από κοινού πορείας της ζωής τους. Αλλά ταυτόχρονα διαγράφεται και από εκείνη τη στιγμή ο τρόπος που θα περάσουν τη ζωή τους και το πώς θα διέρθουν τις ημέρες τους μέσα στη συζυγία. Παρατηρώ ότι αυτές οι πολλές δυσκολίες των γάμων, εμάς στην Κύπρο να σας πω έχουμε μεγάλο πρόβλημα, δεν γνωρίζω καλά τα ελλαδικά δεδομένα, ιδίως εδώ των νησιών. Στη Μητρόπολη Λεμεσού έχουμε περίπου 870 γάμους τον χρόνο, και έχουμε περίπου 300 διαζύγια εκκλησιαστικά, γιατί εμείς εκεί έχουμε και εκκλησιαστικά διαζύγια και κάπως περισσότερα μαζί με τα πολιτικά. Πράγμα που δείχνει ότι υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Βέβαια οι άνθρωποι έχουν την καλή διάθεση να προστρέχουν στην Εκκλησία, στους πνευματικούς τους πατέρες, όταν αντιμετωπίσουν δυσκολία μέσα στο γάμο τους και αυτό τους βοηθά να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα, αλλά ταυτόχρονα μας βοηθά και εμάς να ξέρουμε τι συμβαίνει, γιατί γίνεται αυτή η δυσκολία μέσα στο γάμο. Είναι ένα μεγάλο ερώτημα που με απασχόλησε για πάρα πολλά χρόνια και θα σας πω τις διαπιστώσεις μου στη συνέχεια. Πρώτα απ' όλα, νομίζω ότι αρχίζει ο γάμος λαθασμένα σε μερικές περιπτώσεις. Και όταν ένα πράγμα αρχίσει λαθασμένα, θα δημιουργήσει στη συνέχεια προβλήματα. Όπως ένα κτίριο, το οποίο χτίζεται πάνω σε σαφρά θεμέλια. Κάποια στιγμή θα παρουσιάσει ρογμές, κάποια στιγμή θα παρουσιάσει στατικά προβλήματα και πολύ πιθανό να καταρρεύσει κιόλας μετά από μια δυσκολία γεωλογική. Το ίδιο πράγμα και ο θεσμός της συζυγίας. Όταν ξεκινήσει
πάνω σε λαθασμένη βάση, τότε πραγματικά παρουσιάζει προβλήματα δύσκολα. Γιατί όπως ξέρετε όλοι σας και όπως γνωρίζουμε, η ζωή του ανθρώπου έχει πολλά γυρίσματα, πολλές στροφές, πολλές δυσκολίες. Δεν είναι όλα πάντοτε στρωμένα με ροδοπέταλα, ούτε όλα πάντοτε ρόδινα. Άρα ρωτήσω με δύο ανθρώπους νέους που αρχίζουν να ετοιμάζονται για τον γάμο τους. Για ποιο λόγο παντρεύεσαι, τι οραματίζεσαι, σίγουρα θα μας πούν παντρεύομαι και εύχομαι να είμαι ευτυχισμένος. Ζητούν την ευτυχία οι άνθρωποι μέσα στο γάμο. Ακόμα μπορεί να ζητούν και την οικογένεια. Θέλω να κάνω οικογένεια. Θέλω να κάνω παιδιά. Παντρεύονται ακόμα γιατί λέει αγαπώ το άλλο πρόσωπο, τη σύζυγό μου, τον σύζυγό μου. Αγαπάω ένα τον άλλο, θέλουν να ζήσουν ευτυχισμένοι, θέλουν να κάνουν οικογένεια, έχουν ευγενή και ωραία όνειρα. Πολύ όμορφα αυτά όλα τα πράγματα. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ευγενικά. Πάρα πολύ ανθρώπινα. Αλλά έχουν ένα μεγάλο λάθος. Δεν μπορούν να χτίσουν τον γάμο τους μόνο πάνω σε αυτά τα δεδομένα. Γιατί αν κάποιος χτίζει τον γάμο του πάνω στο θεμέλιο θέλω να είμαι ευτυχισμένος και χαρούμενος στη ζωή μου, γι' αυτό διάλεξα αυτό το πρόσωπο, θα έρθει μια ώρα στο γάμο που δύσκολα θα είναι τα πράγματα γύρω του, θα συναντήσει δυσκολίες και προβλήματα και πολύ πιθανό να μην είναι καθόλου ευτυχισμένος και καθόλου αναπαυμένος. Εάν πάλι χτίσει το γάμο του στο όραμα να αποκτήσει παιδιά, δυστυχώς σήμερα υπάρχουν πολλά ανδρόγυνα τα οποία δεν έχουν παιδάκια και αν ήταν η ζωή τους βασισμένη σε αυτόν τον όνειρο, σίγουρα θα αισθάνονται πάρα πολύ δύσκολα. Όπως επίσης και εκείνη η απολυτότητα της αγάπης του ενός προς τον άλλο. Η Εκκλησία τι μας λέγει, ότι ο γάμος είναι μυστήριο και μάλιστα μυστήριο μέγα εις Χριστόν και στην Εκκλησία. Δηλαδή ο γάμος γίνεται, θα σας πω, ένα παράδοξο πράγμα. Ο γάμος λαμβάνει ουσιαστική αξία όταν γίνεται το εφαλτήριο, το σκαλοπάτι πάνω στο οποίο μπορεί να πατήσει ο άνθρωπος για να συνάψει τον αιώνιο γάμο του με τον νηφίο Χριστό. Ο γάμος τότε έχει πραγματικά γερές βάσεις όταν χτιστεί όχι πάνω σε ένα ευδαιμονιστικό όραμα να ζήσω χαρούμενος, να ζήσω ευτυχισμένος, αλλά όταν χτιστεί πάνω στο όραμα παντρεύομαι για να μπορέσω μέσα από τον γάμο να συνάψω τον αιώνιο γάμο με τον νηφίο Χριστό. Γι' αυτό και είναι μυστήριο ο γάμος. Δεν θα έχει λόγο να είναι μυστήριο εάν δεν ήταν αυτός ο σκοπός του. Και όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας γίνονται εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, εις άφεση αμαρτιών και η ζωή αιώνιο. Ο γάμος λοιπόν γίνεται εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και όσο και μας φαίνεται παράξενο, ναι, γίνεται εις άφεση αμαρτιών και η ζωή αιώνιο, διότι όπου επιδημήσει χάρις του Αγίου Πνεύματος, εκεί έχουμε την παρουσία της αιώνιας ζωής. Εάν ο άνθρωπος το λάβει αυτό σοβαρά υπόψη, ότι ο σκοπός του γάμου μου είναι να αποκτήσω την αιώνια σχέση μου με τον νηφίο Χριστό, είναι να κάνω έναν άλλο γάμο, έναν μεγαλύτερο γάμο, που θα είναι ο γάμος μου με τον Χριστό, τον νηφίο της ψυχής μου, τότε φεύγει αυτή η ευδαιμονιστική βάση πάνω στην οποία χτίστηκε προηγουμένως ο γάμος και μπαίνει μια καινούργια βάση, μια καινούργια προοπτική, ότι ό,τι κι αν μου συμβεί στη ζωή μου, ό,τι κι αν συμβεί στο γάμο μου, ό,τι κι αν μου έρθει μπροστά μου στον δρόμο της ζωής μου, τότε μπορώ να το αξιοποιήσω αυτό το γεγονός πνευματικά
για να πετύχω τον αιώνιο γάμο μου με τον Υφείο Χριστό. Και εξηγούμε. Εάν πούμε ότι παντρεύεται κάποιος γιατί αγαπά τον άλλον άνθρωπο, ο άλλος άνθρωπος όμως δεν είναι απόλυτο μέγεθος, είναι σχετικό μέγεθος. Ο άνθρωπος δεν είναι απόλυτο γεγονός, μόνο ο Θεός είναι απόλυτος. Ο άνθρωπος είναι σχετικό, πεπερασμένο νόμο. Αγαπάς έναν άνθρωπο, πολλά μπορεί να συμβούν, μια αδυναμία, μια έκπτωση της αγάπης, της υποτιθέμενης αγάπης, ένα τραύμα στη συζυγία, μια ασθένεια, μια δυσκολία, ακόμα και ίδιος ο θάνατος ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να συναντήσει ο άνθρωπος. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να κάνει είδωλα στη ζωή του, αδελφή μου αγαπητή, ούτε καν τη συζυγία του, ούτε καν τα παιδιά του. Μόνο το Θεό μπορεί να λατρεύσει και μόνο στο Θεό μπορεί να δώσει την καρδιά του, γιατί μόνο ο Θεός είναι απόλυτον μέγεθος. Μόνο ο Θεός είναι ένα πράγμα που δεν σαλεύει ποτέ, δεν αλλοιώνεται, δεν κινδυνεύεις να βρεθείς μόνος σου, δεν θα σε προδώσει ποτέ, δεν θα σε εγκαταλείψει ποτέ, δεν θα σε κουράσει ποτέ. Πολλές φορές όταν έρχονται άνθρωποι μπροστά μου που έχουν την πρόθεση πλέον να διαλύσουν την οικογένειά τους, να διακόψουν τη συνέχεια του γάμου τους, τους ρωτώ, όταν παντρευτήκατε δεν αγαπούσε ένας τον άλλο? Ναι πάντερ, τον αγαπούσαμε, αλλά δεν ήξερα ότι θα μου γίνει έτσι, ας πούμε. Άσχετο πως βγήκε και πως τον νομίζεις τώρα, πως άρχισες? Ναι, αγαπούσα τον σύζυγό μου και περίμενα πολλά από αυτόν. Δηλαδή ξεκινούμε με αγάπη, αλλά αυτή η αγάπη στη συνέχεια εκπίπτει. Δεν είναι όπως την αγάπη του Χριστού, η οποία ούκ εκπίπτει. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Όταν είναι αγάπη κοσμική, όταν είναι αγάπη η οποία στηρίζεται πάνω στο δούνε και λαβήν, αγαπώ τον άλλο γιατί είναι όμορφος, αγαπώ τον άλλο γιατί είναι πλούσιος, αγαπώ τον άλλο γιατί είναι χαρούμενος, αγαπώ τον άλλο γιατί έχει τον άφετο β' χαρακτήρα, περιμένω από τον άλλο να μου δώσει και εκείνος τη στοργή του, την ανταπόδοση της δικής μου αγάπης. Αλλά η αγάπη δεν μπορεί να σταθεί εκεί που υπάρχει δούνε και λαβήν, εκεί που ζητά τα εαυτής, διότι πάλι λέγει το Πνεύμα του Άγιο, η αγάπη ου ζητεί τα εαυτής. Η αγάπη δεν ζητά τα του εαυτού της. Όταν δεις μέσα στον δρόμο αυτόν της υποτιθέμενης αγάπης να λέει ο άλλος «Σε αγαπώ, αλλά θέλω και από σένα αυτά και αυτά και αυτά», τότε να καταλάβετε ότι τα πράγματα αρχίζουν να σκουραίνουν και μαύρα σύννεφα εμφανίζονται στον ορίζοντα. Η αγάπη δεν έχει διεκδικήσεις, δεν έχει απαιτήσεις. Ου ζητά τα εαυτής η αγάπη, διότι δεν μπορεί να είναι αγάπη όταν ζητά, έχει απαιτήσεις για να καλύψει τον εαυτό της και να καλύψει τις ανάγκες της. Η μόνη ανάγκη της αγάπης είναι να δοθεί ολόκληρη στον άλλον άνθρωπο, να αναπαύσει την εικόνα του Θεού που είναι άλλος άνθρωπος. Αλλά και όταν ακόμα συμβαίνουν τραύματα μέσα στη συζυγία, όταν ακόμα υπάρχουν περιστατικά απιστίας, ας το πούμε έτσι ξεκάθαρα, και γίνονται αναστατώσεις και απελπισίες και δεν μπορεί να το αντέξει ο ένας με τον άλλο, και αυτό ακόμα παρόλο που είναι ανθρώπινο και είναι πολύ μέσα στα δεδομένα τα φυσικά, εν τούτης όμως δεν είναι μέσα στα δεδομένα της αγάπης, διότι η αγάπη πάντα στέγει, πάντα υπομένει, πάντα ελπίζει. Ό,τι και αν συμβεί μέσα σε μια σχέση αγάπης, η αγάπη δεν σταματά να υπάρχει ποτέ. Και όχι μόνο δεν σταματά να υπάρχει, αλλά και όπου υπάρχουν δυσκολίες και προβλήματα και εμπόδια σε αυτή την αγάπη, η αγάπη πολύ περισσότερο να αυξάνει, διότι είναι μια ευκαιρία
να δώσεις την αγάπη σου στον αδελφό σου, τον τραυματισμένο, τον δυσκολεμένο, τον αδελφό σου ο οποίος περνά τη δική του κρίση. Διότι όπως ξέρουμε και από τη δική μας πορεία μέσα στη ζωή και από την πορεία των αδελφών μας, ο άνθρωπος έχει πολλές αλλοιώσεις, ψυχολογικές, πνευματικές, σωματικές, ακόμα και ηλικιακές. Άλλος πως είμαστε στα 25 μας, άλλος πως στα 35 μας, άλλος πως στα 45 μας, άλλος πως στα 55 μας, τα 65 ακόμα δεν έχω πάει. Όσοι έχετε πάει μπορεί να ξέρετε πώς είσαστε στα 65. Να μην πούμε τα 75, διότι λίγο δύσκολη η όρια εκείνα. Λοιπόν, αλλοιώνεται ο άνθρωπος, αλλά η αγάπη δεν αλλοιώνεται ποτέ. Όταν είναι στηριγμένη πάνω σε γερές βάσεις. Όταν δεν ειδωλοποιεί τον άλλον άνθρωπο. Θυμάμαι, ξέρετε, μια φορά βίωσα πάρα πολύ δύσκολα ένα τραγικό γεγονός που ένας άνθρωπος έθεσε τέρμα στη ζωή του, γιατί επίστεψε ότι η γυναίκα του τον απάτησε και άφησε ένα σημείωμα που έλεγε ότι αφού με απάτησες εσύ που ήσουν το παν στην ζωή μου, δεν υπάρχει λόγος να ζω. Γι' αυτό θέτω τέρμα στη ζωή μου, γιατί έχασα πλέον ό,τι καλύτερο είχα σε αυτόν τον κόσμο. Ανθρώπινο, φυσικό, αλλά όχι πνευματικό. Διότι ήταν στηριγμένη αυτή η σχέση πάνω σε έναν είδωλο, σε έναν άνθρωπο, που μπορεί να είναι η γυναίκα σου, μπορεί να είναι το παιδί σου, μπορεί να είναι ο γονιός σου, που όμως δεν είναι απόλυτος. Είναι ένας άνθρωπος. Και ενώ πράγματι η σύζυγος δεν είχε κάνει κάτι, απλώς ήταν μια συκοφαντία, εντούτοις έφερε αυτό το τραγικό αποτέλεσμα όταν ειδωλοποίησε τη σύζυγό του ή τα παιδιά του ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή πράγμα σε αυτόν τον κόσμο. Γιατί, αδελφοί μου αγαπητοί, επαναλαμβάνω ότι μόνο ο Θεός είναι μια τράνταχτη πραγματικότητα. Μόνο όποιος επενδύει στον Θεό την αγάπη του, δεν θα απογοητευτεί ποτέ. Έστω και αν ακόμα ένας άνθρωπος ζει μέσα στον γάμο του, με τη σύζυγό του. Και ας υποθέσουμε ότι δεν έχει ποτέ στεναχωρεθεί ο ένας με τον άλλο. Ότι δεν έχει συμβεί ποτέ κάτι που να έθλιψε ο ένας τον άλλο. Και ότι όλη η ζωή πέρασε μέσα σε μεγάλη ευτυχία. Πράγμα που είναι ουτοπία βέβαια, δεν μπορεί να συμβεί αυτό, αλλά ας πούμε ότι μπορεί να συμβεί. Τι θα γίνει την ώρα του θανάτου? Ο θάνατος θα έρθει και θα διαλύσει αυτή τη σχέση του γάμου, τη σχέση της αγάπης. Ποιος μπορεί να υπερβεί τον θάνατο? Η όντως αγάπη. Η αγάπη νικά τον φόβο, νικά και τον φόβο του θανάτου και τον θάνατον τον ίδιο. Όχι η αγάπη η ανθρώπινη, αλλά η αγάπη του Θεού, η οποία ου ζητεί τα εαυτής, ου λογίζεται το κακό, ου χαίρει τη κακία και τη αδικία και όλα όσα μας περιγράφει ο Απόστολος Παύλος. Ένα λοιπόν πρόβλημα, από το οποίο ξεπέρχονται άλλα προβλήματα μέσα στη συζυγία, είναι το γεγονός ότι χτίζουμε το γάμο μας πάνω σε έναν είδωλο, πάνω σε ένα ψέμα, πάνω σε μια απολυτότητα που τίποτα δεν είναι απόλυτο και πάνω απ' όλα με μια ευδαιμονιστική θεώρηση των πραγμάτων. Λες και αυτό το γεγονός θα είναι το μόνο απόλυτο γεγονός της ζωής μας, που όμως δυστυχώς δεν μπορεί να είναι ατράνταχτο και απόλυτο, γιατί έχουμε να κάνουμε με τα ανθρώπινα δεδομένα. Εάν καταλάβει ο άνθρωπος και αν το συνειδητοποιήσει ότι παντρεύομαι για την αγάπη του Χριστού πρώτα απ' όλα, τότε μπορεί πραγματικά να αντέξει τα πάντα.
Πότε, τότε μπορεί πράγματι να αντέξει σε όλες τις δοκιμασίες, ακόμα και στις χειρότερες, ακόμα και στις δυσκολότερες, ακόμα και στις πιο ευαίσθητες δοκιμασίες που μπορεί να περάσει η συζυγία του, μπορεί να αντέξει διότι δεν έκτισε πάνω σε ένα ψεύτικο είδωλο, αλλά πάνω στην αγάπη του Χριστού. Εθυμούμε στην πόλη μας, είχαμε μία Αγία Ψυχή, μια κυρία Μαρούλα τη λέγαμε έτσι όπως λέγω στην Κύπρο της Μαρίας, η οποία για 35 χρόνια ήταν παράλυτη, κατάκητη στο κρεβάτι. Δεν είχε βγει ποτέ από το δωμάτιό της, γιατί δεν μπορούσε πλέον να κουνηθεί να πάει πουθενά. Παντρεύτηκε 17-18 χρόνων και στα 1-2 χρόνια μείνε παράλυτη. Ο άντρας της ήταν ένας άνθρωπος βιοπαλαιστής, άγιος άνθρωπος, ο οποίος έμεινε κοντά της, δούλευε όλη μέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Το βράδυ επέστρεφε σπίτι και έκανε όλες τις δουλειές του σπιτιού, μαγείρευε, έπλαινε, σφογγάριζε, σκούπιζε και είχε και να πλύνει όλα τα πιάτα και τα ποτήρια από τους πολλαπλούς ξένους που πήγαιναν να δουν την κυρία Μαρία την παράλυτη. Πέρασαν τα χρόνια. Του λέγει μια φορά η παράλυτη γυναίκα, «Χρήστο, να με πετάξεις. Τι με χρειάζεσαι, τι με θέλεις?» Της έλεγε 1000 φορές να παντρευόμουν, πάλι εσένα θα έπαιρνα. Πού να σε πετάξω? Τα μαργαριτάρια δεν τα πετάνε, τα μαζεύουν. Αυτή συγκινόταν και έκλαιγε. Αλλά έλεγε ο Κύριος Χριστός, το μυστικό Πάτερ είναι ο Χριστός. Η κυρία Μαρούλα, η γυναίκα μου, με οδήγησε στο Χριστό. Και όταν την περιποιούμε, αισθάνομαι ότι περιποιούμε όχι έναν άνθρωπο, αλλά τον Χριστό περιποιούμε. Γι' αυτό ποτέ δεν είχε λογισμό να αλλάξει τρόπο ζωής, να πει ότι μα τι παντρεύτηκα εγώ, μια γυναίκα που δεν μπορεί να μου προσφέρει τίποτα, ούτε έναν περίπατο δεν μπορούμε να πάμε μαζί, που είμαι συνέχεια σαν σκλάβος, σαν δούλος, τίποτα από όλα αυτά. Και μπορώ να σας πω ότι έχω συναντήσει ως πνευματικός εκατοντάδες περιπτώσεις ανθρώπων που ευάδησαν τον μαρτυρικό δρόμο μέσα στον γάμο τους, μέσα σε απιστίες των συζύγων, μέσα σε δυσκολίες, σε κακομεταχειρήσεις, σε βαναυσότητες, σε 1000 κακοπραγίες. Όμως επειδή ήταν άνθρωποι που ήξεραν ότι ο γάμος τους έγινε ενώπιον του Θεού και για την αγάπη του Θεού, προκειμένου να μην διαλύσουν τον γάμο τους, υπέμειναν τα πάντα και έτσι έλαβαν στέφανον δόξης από τη χάρη του Θεού και βάσταξαν την οικογένειά τους και βάδισαν τον δρόμο τους ευχαριστούντες τον Δεσπότη Χριστόν. Γιατί νομίζετε και οι παλαιότεροι άνθρωποι, οι γιαγιάδες μας, οι παππούδες μας και οι γονείς μας είχαν υπομονή και καρτερία μέσα στο γάμο τους και στην οικογένειά τους? Γιατί ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν πίστη, ευάδιζαν αυτόν τον δρόμο της πίστεως με υπομονή πολύ και περίμεναν από τον Θεό τη Θεία Βοήθεια και ερχόταν ο Θεός και βοηθούσε τους ανθρώπους αυτούς και ευλογούσε και αυτούς και την οικογένειά τους. Πρώτο λοιπόν στοιχείο το οποίο επεσήμανα είναι αυτό το ειδωλοποίηση του άλλου ανθρώπου μέσα στον γάμο. Και σίγουρα τα είδωλα, όποια και αν είναι αυτά, κάποια στιγμή συντρίβονται. Σε ένα σεισμό πέφτουν τα ψεύτικα πράγματα και τα είδωλα χάνονται. Ένα άλλο σημείο, το οποίο τουλάχιστον στη δική μας κυπριακή κοινωνία, αλλά νομίζω και στον υπόλοιπο ελληνικό χώρο, τον ελλαδικό χώρο, συμβαίνει, είναι η μεγάλη άγνοια που έχουμε πλέον εμείς οι νεοέλληνες της επικοινωνίας. Όταν εξέταζα πάρα πολλά, εκατοντάδες περιπτώσεις ανθρώπων που εχώρησαν, είδα ότι το πρόβλημα αυτού των ανθρώπων δεν ήταν η κακή συμπεριφορά, αυτό ήρθε αργότερα. Το πρόβλημα δεν ήταν μια τρίτη σχέση,
Και αυτό ήρθε αργότερα. Το πρόβλημα άρχισε από την αδυναμία και την άγνοια της επικοινωνίας. Δυστυχώς, στον τόπο μας, στην κουλτούρα μας, στην παιδεία μας, στον τρόπο που μεγαλώναμε, δεν μάθαμε να επικοινωνούμε. Δεν ξέρουμε να επικοινωνούμε. Δεν ξέρουμε να επικοινωνούμε. Και αυτό, ξέρετε, το κατάλαβα εγώ που είμαι μοναχός, δεν παντρεύτηκα ποτέ μου, και το κατάλαβα στη μοναχική ζωή. Να σας πω τον λόγο. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρός, το κοσμικό μου όνομα ήταν Ανδρέας. Και η γιαγιά μου που ήταν αγράμματη γυναίκα, αλλά ήταν η μόνη που ήταν της Εκκλησίας και του Θεού άνθρωπος σπίτι μας, διότι οι γονείς μου και η οικογένειά μου ήταν άθεοι. Δεν πήγαιναν Εκκλησία ποτέ και δεν μας έμαθαν την πνευματική ζωή από τα παιδικά μας χρόνια. Μου έλεγε να μεγαλώσεις, Ανδρέα, να πας στο σχολείο να μιλάς καλά, να μάθεις να μιλάς καλά. Γιατί ήμουν άταχτος και μιλούσα άσχημα. Και ήμουν απότομος και έλεγα και παλιόλογα. Και έτσι δεν ήθελε η γιαγιά μου να μ' ακούει να μιλώ άσχημα. Και μου έλεγε να μεγαλώσεις, γιέ μου, να πας στο σχολείο να μιλάς καλά, να γίνεις προκομμένος άνθρωπος. Και μας μάθαν στο σχολείο να μιλούμε καλά. Στο πανεπιστήμιο δε, όπως ξέρετε, ο δεσπότης μας εδώ, ο αγαπητός, μαθαίναμε και ομιλητική, πώς να μιλούμε. Έτσι, μαθαίναμε να μιλούμε, να κάνουμε κηρύγματα, να κάνουμε ομιλίες. Γι' αυτό υποφέρετε εσείς σήμερα, από τα μαθήματα, κύριε, που μάθαμε. Λοιπόν, όταν πήγα στο Άγιον Όρος όμως, διαπίστωσα ότι εκεί υπήρχε μια άλλη τακτική. Εκεί δεν έπρεπε να μιλούμε, έπρεπε να σιωπούμε. Ένα πράγμα παράξενο. Όταν διάβασα στον Αββά Ισαάκ στην εικόνα του επάνω «Υπερπάντα την σιωπή να αγάπησω», έλεγα, γιατί να αγαπήσω πάνω απ' όλα τη σιωπή. Δεν είναι καλύτερα να αγαπήσω πάνω απ' όλα τον λόγο, να εκφράζομαι, να λέω αυτό που σκέφτομαι, να πείθω τους άλλους ότι αυτό είναι το σωστό, να λέω τον λόγο του Θεού. Γιατί τη σιωπή να αγάπησω? Επειδή έγινα νωρίς πνευματικός, επειδή δεν είχαμε στη συνοδεία μας άλλον ιερέα, και έτσι ο γέροντας αποφάσισε εξ ανάγκης να λάβω την ευλογία του πνευματικού σε ηλικία 24 χρόνων, και άρχισα να εξομολογώ ανθρώπους από εκείνη την ηλικία, μου έδωσε ο γέροντας ένα βιβλίο το οποίο λέγεται «Εξομολογητάριον του Αγίου Νικοδήμου». Πολλοί το ακούν και ανατριχιάζουν. Λίγο αυστηρό φαίνεται. Λίγο έτσι βαρύ. Της εποχής της Τουρκοκρατίας, 1700 και... Όμως ο Άγιος Νικόδημος, μέσα από την φαινομενική εκείνη δυσκολία του συγγράμματος αυτού, όντας ο ίδιος ασκητής, αγιορείτης, ερημίτης, διδάσκει μία τέχνη εις των πνευματικών. Την τέχνη πώς να ακούει. Πώς να ακούει. Πρώτη φορά το άκουσα εγώ αυτό το πράγμα. Πρώτη φορά το είδα. Δεν είναι καμιά δουλειά να ακούεις. Είναι καμιά σπουδαία τέχνη. Και όμως έχει μέσα μαθήματα και συμβουλές πώς ο πνευματικός πρέπει να ακούει τον εξομολογούμενο. Και είναι μεγάλη τέχνη και μεγάλη επιστήμη, λέει ο Άγιος Νικόδημος, το να ακούεις. Διότι αν δεν ακούσεις τον άλλον, δεν θα μπορέσεις ποτέ να του απαντήσεις. Δεν θα μπορέσεις ποτέ να του ομιλήσεις. Δεν θα μπορέσεις ποτέ να κάνεις διάλογο μαζί του. Γίνωσκε λοιπόν πνευματικέ, λέγει, ότι είναι η μεγάλη τέχνη και επιστήμη επιστημών να μάθεις να ακούεις τον άλλον. Διδάσκει ακόμα εκεί και πώς να τον κοιτάζεις και πώς να στέκεσαι απέναντί του και πώς να είναι η στάση του σώματός σου. Ολόκληρη επιστήμη, την οποία είδαμε στην πράξη βέβαια πώς εφαρμοζόταν. Όταν πήγα στη συνέχεια στην Κύπρο, είχε μια μεγάλη κυρία η οποία ασχολείται με επιστήμες ψυχολογίας, ψυχοθεραπείας κτλ. Και μου είπε ότι, Πάτερ Αθανάση, θα πάω στην Αγγλία να κάνω ειδικά μαθήματα, course, για να μάθω να ακούω. Λέω, όχι πρόβλημα τα αυτιά σου? Λέω, όχι, δεν έχω πρόβλημα τα αυτιά μου, αλλά
ακούω, αλλά δεν ακούω. Της λέω, το λέει και το ψαστήριο, νότα έχουσιν και ούκ ακούσιν. Το λέει και ο Χριστός. Ο έχω νότα ακούει να ακουέτω. Όποιος έχει αυτιά να ακούσει, να ακούσει. Μα ήταν κοφή και ήταν απέναντί του. Όλοι είχαν αυτιά. Κι όμως δεν άκουγαν. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση ο άνθρωπος να έχει αυτιά αλλά να μην ακούει. Μου λέει, Πάτερ, είναι μεγάλη τέχνη να ακούεις. Τι το πήγαινε και όταν θα έρθει να έρθει να μου πεις τι σου είπα. Πήγε 9 μήνες, έκαμε διάφορα κόρς, εκεί μαθήματα, ήρθε πίσω και μου οδηγήθηκε όλα αυτά τα πρακτικά θέματα τα οποία διάβασα στον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, τα οποία είχαν ανακαλύψει οι δυτικοί άνθρωποι μετά από αιώνες. Όμως εμείς οι Έλληνες, είναι ντροπή μας το ότι δεν ξέρουμε να ακούμε, διότι οι φιλόσοφοι προγονείς μας στήριξαν όλη τη φιλοσοφία πάνω στους διαλόγους και διαβάζοντας κανείς τους φιλοσόφους, τους αρχαίους και τους διαλόγους τους, θα δει ότι ήξεραν να ακούουν. Και τι σημαίνει να ακούω? Σημαίνει ότι όχι απλώς πρέπει να ακούω με ακρίβεια τι μου λέει ο άλλος άνθρωπος, έτσι, τι ακριβώς μου λέει, όχι τι νομίζω εγώ ότι μου λέει, όχι το τι υποθέτω εγώ ότι μου λέει, αλλά το τι ακριβώς μου λέει. Το λέει και η Γραφή, ακούσομαι τι λαλήσεν εμή Κύριος ο Θεός, να ακούσω μέσα μου τι λέει ο Θεός μέσα μου, να ακούσω ακριβώς τι λέει ο Θεός. Αλλά πρέπει να δω ακόμα και τι θέλει να μου πει ο άλλος άνθρωπος μέσα από αυτά που μου λέει. Διότι πολλές φορές όλοι μας λέμε πράγματα τα οποία, εάν είναι έτσι όπως τα ακούμε, δεν λένε και πολλά πράγματα. Αλλά μέσα από αυτά που λέμε θέλουμε να πούμε στον άλλον άνθρωπο ένα άλλο μήνυμα, ένα άλλο πράγμα. Έτσι λοιπόν, για να μάθεις να ακούεις, για να μάθεις να κάνεις διάλογο, για να μάθεις να στηρίξεις την οικογένειά σου, τη γυναίκα σου, τα παιδιά σου, τους συνεργάτες σου, πρέπει να μάθεις να σιωπάς. Θυμούμαι μια φορά ήρθε στο Γέροντα Παΐσιο 2-3 παιδιά και ήταν και κάποια άλλα παιδιά εκεί και όπως κάθονταν εκεί στο επέθριο Αρχονταρίκης, στα Κούτσουρα, πήγε ο Γέροντας, τους εκέρασε και κάθισε ο Γέροντας και κάποιος τον ερώτησε κάτι και άρχισε να μιλά. Δεν είχε μικρόφωνα όπως έχω εγώ μπροστά μου βέβαια. Σε ένα Κούτσουρο καθόταν και δίδασκε εκεί όλην εκείνη τη σοφία του Θεού στους ανθρώπους. Τα παιδιά εκείνα τα 2-3, παρόλο που είχαν έρθει να τον δουν, μιλούσαν μεταξύ τους και σχολίαζαν τα λουκούμια και το λικέρ που τους κέρασε. Δεν πρόσεξαν. Ακόμα και το παιδί που ρώτησε την ερώτηση, δεν πρόσεχε τι του έλεγε ο γέροντας. Ο γέροντας είδε τη σκηνή αυτή, την είδαμε κι εμείς που είμαστε παρόντες. Ρε παιδιά, τουλάχιστον ακούτε αυτά που ρωτήσατε. Γιατί αν δεν μάθετε να ακούτε, γέ μου, αύριο που θα μεγαλώσετε ακόμα λίγο και θα παντρευτείτε, δεν θα ακούτε τη γυναίκα σας. Θα σου μιλάει η γυναίκα σου και δεν θα την ακούεις. Διότι δεν σιωπάς. Πώς θα ακούσεις? Θα σου μιλά το παιδί σου και δεν θα το ακούεις. Γιατί δεν σιωπάς. Θα σου μιλά ο προϊστάμενός σου, ο συνάδελφός σου, ο διευθυντής σου και δεν θα ακούεις. Θα σου μιλά ο εαυτός σου, γιατί και ο εαυτός μας μιλά πολλές φορές. Και δεν θα ακούεις τον εαυτό σου, γιατί θα είναι μια βαβούρα μέσα στο ψυχικό σου κόσμο, μέσα στο κεφάλι σου. Αλλά πάνω απ' όλα θα έρθει η ώρα που θα σου μιλήσει ο Θεός σου και τότε δεν πρόκειται να ακούσεις. Διότι ο Θεός δεν ομιλεί σε τόπον και καρδία ταραχώδους ανθρώπου. Γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν μάθετε να ακούτε. Έτσι το είδα και εγώ στη συνέχεια. Στην Κύπρο ακόμα δεν ήρθε ο Υπουργός ο Φίλης να μας βγάλει έξω από τα σχολεία τους ιερείς και την Εκκλησία. Στα σχολεία πηγαίνουμε κανονικά, εγώ επισκέπτομαι όλα τα σχολεία της πόλεως,
τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά, τα λύκεια, τα γυμνάσια. Και εκεί μιλώ σε όλα τα παιδιά και στο τέλος μαζεύονται τα παιδιά της τρίτης γυμνασίου ή τρίτης λυκείου και κάνουν ερωτήσεις και μπορεί να πάει και μια-δυο ώρες σε ένα διάλογο. Και βλέπω αυτό το φαινόμενο. Σηκώνεται ένα παιδί και ρωτάει μια ερώτηση. Μια ερώτηση που σοκάρει, ας πούμε. Είναι και παιδιά μιας κουλτούρας άλλης, καμιά φορά είναι και ιδεολογικά τοποθετημένη αντίθετη με την Εκκλησία και μπορεί να πει μια τολμηρή ερώτηση για να φανεί μάγκας ότι είναι λεβέντης. Μπορεί να πει, ας πούμε, γιατί εσείς οι δεσποτάδες ζείτε μέσα στη κλειδί και φοράτε χρυσά πράγματα. Τώρα το πού ζούμε και το τι φοράμε είναι άλλη υπόθεση. Αλλά έτσι νομίζει. Μπορεί να μας είδε στη λειτουργία καμιά φορά. Και αμέσως κάθεται και γελά και μιλά με τους άλλους, πάει να το απαντήσει και δεν τα ακούει. Λες, επειδή με εσύ περώτησες, δεν σε ενδιαφέρει απάντηση. Δεν τον ενδιαφέρει απάντηση. Τον ενδιαφέρει μόνο η ερώτηση. Τον ενδιαφέρει να πει το δικό του, όχι να ακούσει την απάντηση. Αυτό είναι μια εικόνα που προδιαγράφει τη μελλοντική πορεία αυτού του παιδιού, αυτών των νέων ανθρώπων, διότι πάντοτε θα μάθουν να μιλούν, να απαντούν εκεί που θέλουν, αλλά ποτέ δεν θα μάθουν να ακούν τον άλλον άνθρωπο. Δεν έχουμε λοιπόν την ευκολία διαλόγου σήμερα και οι οικογένειες κατά ένα μεγάλο ποσοστό διαλύονται διότι δεν υπάρχει επικοινωνία μέσα στην οικογένεια αυτή. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι να επικοινωνούν. Ξέρουν να επικοινωνούν σε άλλα επίπεδα, σε σαρκικά επίπεδα, σε οικονομικά επίπεδα, σε ευδαιμονιστικά επίπεδα, αλλά σε ψυχικά επίπεδα δεν ξέρουν να επικοινωνούν. Γι' αυτό προφασίζονται μεν οι δουλειές μου. Δεν έχω χρόνο. Δεν έχω ξεκούραση που μου χρειάζεται. Δεν έχω το ένα, δεν έχω το άλλο. Δεν είναι όλα αυτά τα πράγματα. Εκείνο που δεν έχουμε είναι τη γνώση της επικοινωνίας. Έρχονται δύο άνθρωποι μπροστά μου, λες για να δούμε τι συμβαίνει ρε παιδιά, τι έχετε, και σαν είναι δύο μαγνητόφωνα, τα οποία βάζουν και τα δύο από μια κασέτα και αρχίζουν και παίζουν και μιλάνε και τα δύο ταυτόχρονα. Δύο μαγνητόφωνα μπορεί να μιλάνε ωραία, αλλά δεν έχουν καμιά επικοινωνία μεταξύ τους. Η επικοινωνία λοιπόν είναι το μεγάλο πρόβλημα της σημερινής οικογένειας και της σημερινής γονεϊκής σχέσης με τα παιδιά μας. Για να επικοινωνήσει ο άνθρωπος όμως πρέπει να μάθει να σιωπήσει. Και να σιωπήσεις δεν σημαίνει μόνο να κλείσεις το στόμα σου. Ξέρετε, οι άλλοι άνθρωποι καταλαβαίνουν πότε τους ακούμε. Το έχω παρατηρήσει τον εαυτό μου. Καμιά φορά όταν εξομολογώ ανθρώπους, τους ακούω, προσπαθώ να τους ακούω. Προσπαθώ να μην σκέφτομαι τίποτα δικό μου. Μπορεί να έχω χίλια προβλήματα προσωπικά, χίλια προβλήματα εκκλησιαστικά, χίλια προβλήματα οποιασδήποτε φύσεως. Αλλά πρέπει για να ακούσω τον άλλον άνθρωπο να αδειάσω τον εαυτό μου. Όταν καμιά φορά ξεχνιέμαι και ενώ κάθομαι και ακούω τον άλλο, μου φύγει το μυαλό μέσα και για δύο λεπτά και πάει ας πούμε στα χρέη της Μητρόπολης. Και αρχίζω να σκέφτομαι, Παναγία μου, τι θα κάνουμε με τα χρέη μας, ή με τις δουλειές μας, ή με τις υποχρεώσεις μας, ή με τα χίλια προβλήματά μας. Αμέσως ο άλλος άνθρωπος λέει, Πάτερ, με ακούεις? Καταλαβαίνει ότι δεν τον ακούω. Και πράγματι αφαιρέθηκα. Αφαιρέθηκα, έφυγε το μυαλό μου. Ο Χριστός για να γίνει άνθρωπος και να κοινωνήσει μαζί με τον άνθρωπο, εκένωσε με αυτόν, λέγει η Γραφή. Άδειασε τον εαυτό του για να επικοινωνήσει μαζί μας. Και εμείς για να επικοινωνήσουμε με τον αδελφό μας πρέπει να μάθουμε να κενώσουμε τους εαυτούς μας, να αδειάσουμε τον εαυτό μας από τις προκαταλήψεις μας, δηλαδή από όλα αυτά που έχουμε εμείς προκαθορισμένες θέσεις, από αυτά που για μας είναι κόκκινες γραμμές. Μα για να ακούσεις τον άλλον άνθρωπο πρέπει να υπερβείς τις κόκκινες σου γραμμές. Έρχεται ο άλλος και είναι άθεος και σου λέει, Πάτερ μου,
Εγώ δεν έχω πιστεύω τίποτα από όλα αυτά που λες εσύ. Μέσα σου έρχεται μια αντίρρηση, μια αντίδραση. Τότε τι ήρθες εδώ? Γιατί ήρθες λοιπόν να μου φάεις τον χρόνο μου, να με κουράσεις? Και σου λέει πράγματα τα οποία τα θεωρείς ανοησίες και βλασφημίες και αγνούμπες. Όμως πρέπει να κάνεις υπομονή να τον ακούσεις, χωρίς να ταραχθείς, χωρίς να λιωθείς, χωρίς να χάσεις την ειρήνη της ψυχής σου. Καταργούνται οι κόκκινες σου γραμμές. Ή αυτό που λένε οι Άγιοι Πατέρες, πρέπει να απαλλαγείς από τις προλήψεις σου ή προκαταλήψεις σου. Πρέπει να αδειάσεις τον εαυτό σου για να κενώσεις σε αυτόν, ακούσεις τον άλλον άνθρωπο. Μετά, τι έκανε ο Θεός για να μας γίνει για μας κοινωνός μαζί μας? Έγινε αυτό που είμαστε εμείς. Έγινε άνθρωπος. Και εδώ είναι μια μεγάλη αδυναμία κυρίως των ανδρών, που δεν μπορούν να καταλάβουν ότι αυτός ο άνθρωπος που είναι απέναντί τους, σύζυγος, είναι γυναίκα, δεν είναι άνδρας. Και πρέπει να σκεφτούν και να καταλάβουν πως σκέφτεται μια γυναίκα, πως είναι η γυναικεία φύσης, ποια είναι οι γυναικείες ανάγκες. Όπως και μια γυναίκα πρέπει να αδειάσει τον εαυτό της, να κενώσει εαυτόν και να γίνει ό,τι είναι ο άνδρας της. Να καταλάβει πως σκέφτεται ένας άνδρας, πως αισθάνεται ένας άνδρας, ποιες είναι οι ανάγκες, ποιες είναι οι απαιτήσεις, ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες της ανδρικής φύσεως. Και να μπορέσει λοιπόν να κοινωνήσει με τον αδελφό του, ο άλλος άνθρωπος, με τον σύζυγό του, την σύζυγό του, πρέπει να γίνει αυτό που είναι ο άλλος άνθρωπος. Όπως ο Θεός για να κοινωνήσει με τον άνθρωπο έγινε άνθρωπος. Μπορούσε να μας στείλει το Ευαγγέλιο με χίλιους δυο τρόπους. Μπορούσε να μας σώσει μέσω αγγέλων, μέσω Αγίων, μέσω προφητών, μέσω χίλιων πραγμάτων. Αλλά δεν το έκαμε. Δεν θα είχε κοινωνία μαζί μας. Εκένωσε με αυτό μορφή δούλου λαβών. Έγινε όμοιος με εμάς κατά πάντα χωρίς της αμαρτίας. Για να μας δείξει ότι και εμείς μέσα στη συζυγία μας, για να γίνουμε σαν καμία με το έτερον ίμιση της υπάρξεώς μας, πρέπει να βαδίσουμε τον δικό του δρόμο. Πρέπει να βαδίσουμε τον δρόμο που μας οδηγεί σε αυτήν την κοινωνία, την αληθή, την επικοινωνία, την πραγματική. Και τελειώνω λέγοντας ότι επιστέγασμα όλων αυτών των κινήσεων του ανθρώπου είναι η αγάπη. Μίζον δε πάντων τούτον η αγάπη. Λέω πολλές φορές στα δυσκολεμένα ανδρόγυνα, εάν ο άντρας σου δεν ήταν άντρας σου, αλλά ήταν ο γιος σου, τι θα έκανες? Θα τον έβγαζες έξω? Όχι, λέει πάντα. Θα τον απέβαλες διαπαντός από τη ζωή σου? Όχι. Τι δεν λέω και στους άντρες? Εάν η γυναίκα σου δεν ήταν γυναίκα σου και ήταν η κόρη σου που έκαμε έναν λάθος, που έπεσε σε μια αδυναμία, που διέπραξε ένα σοβαρό λάθος, τι θα έκανε στις κόρη σου? Θα την ιδιαπέμπωβες και θα την έδιωχνες από τη ζωή σου? Όχι βέβαια. Θα εκάλυπτες, θα εσκέπαζες, θα εστήριζες το παιδί σου. Γιατί τώρα λοιπόν που είναι ο σύζυγός σου ή η σύζυγός σου είσαι έτοιμος να κάνεις μια έκρηξη που να τα τεινάξεις όλα στον αέρα? Σημαίνει ότι η αγάπη ήταν ιδιωτελής, όχι ανιδιωτελής αγάπη. Γι' αυτόν ο γάμος είναι και λέγεται μυστήριον αγάπης. Διότι η αγάπη χτίζεται εκεί όπου δεν υπάρχει ιδιωτέλεια, εκεί όπου δεν ζητεί τα εαυτής, εκεί όπου ο άνθρωπος ζητά πραγματικά τον αδελφόν του και πάνω στο μεγάλο μυστήριο του Χριστού και της Εκκλησίας, δηλαδή του αιώνιου γάμου μας με τον Δεσπότη Χριστό, μέσα από την αληθή τέχνη της επικοινωνίας, την οποία ως Έλληνες και ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί την έχουμε μέσα στο γενετικό μας κώδικα, στον DNA μας,
είμαστε γεννημένοι από προγόνους Έλληνες Ορθοδόξους που ξέρουν να κάνουν διαλόγους, που ξέρουν να μάθουν, ξέρουν να γνωρίζουν την τέχνη της επικοινωνίας, ξέρουν να ακούν τον άλλον άνθρωπο και να απαντούν στη συνέχεια σε αυτά τα οποία όντως έχει ανάγκη ο αδελφός τους. Και οι απαντήσεις να είναι γεμάτες γλυκύτητα και γεμάτες αγάπη. Θυμάμαι ένα γεροντάκι που είχαμε όταν ήμουν αντιπρόσωπος της Μονής μας στην Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, και επειδή εμείς οι νεότεροι είμαστε και λίγο πιο αυστηροί και έτσι κοφτοί στο λόγο μας, έλεγε το γεροντάκι αυτό: «Πάτερ μου, γλύκανε λίγο τον λόγο σου, γλύκανε λίγο τις κρίσεις σου». Μα αφού έτσι είναι γέροντα, έχεις δίκαιο, έτσι είναι τα πράγματα όπως τα λέεις, αλλά γλύκανε λίγο τα λόγια σου και τις κρίσεις σου, διότι ο άλλος άνθρωπος δεν μπορεί να ακούσει. Εσύ μπορεί να πεις ότι «μα εγώ το ξέχασα αμέσως, μόλις τα είπα τα ξέχασα». Εσύ μόλις τα είπες τα ξέχασες, αλλά εκείνος που τα άκουσε δεν τα ξεχνά εύκολα. 100 ξυλιές σε ξένη ράχηλε δεν είναι τίποτα. Είπες τα λόγια σου, εσύ τα ξέχασες, αλλά όλος τα ίσπραξε. Δεν είναι εύκολο να τα υπερβεί, δεν είναι εύκολο να τα θεραπεύσει. Ο λόγος μας να είναι λόγος γεμάτος γλυκύτητα και γεμάτος διάκριση. Δεν μπορείς πάντοτε να πεις κάποιο πράγμα σε κάποιον άνθρωπο παρά μόνο στην κατάλληλη στιγμή και στην κατάλληλη ώρα. Λέγει ένα γεγονός στο βίο του Αγίου Σιλωανού ότι κάποτε ο Άγιος Σιλωανός που ήταν παιδί και έμεινε στο σπίτι να μαγειρεύσει για τους εργάτες και τον πατέρα του που ήταν στα χωράφια και δούλευε. Ήταν Παρασκευή ημέρα και μαγείρεψε κρέας. Δεν έδωσε σημασία, ήταν κοσμικό παιδί. Ο πατέρας του ήρθε σπίτι, το είδε το κρέας, στεναχωρέθηκε, έφαγαν όλοι και δεν είπε τίποτα. Όταν πέρασαν τα χρόνια και έγινε μοναχός ο γέροντας Σιλωανός και πήγε μετά από 20 χρόνια σπίτι του για πρώτη φορά, του είπε ο πατέρας του: «Θυμάσαι εκείνη την Παρασκευή που μας μαγείρεψες κρέας? Στενοχωρέθηκα πάρα πολύ, νόμιζα πως έτρωγα πτώμα». Και του λέει ο γέροντας: «Καλά πατέρα, πρέπει να περάσουν 20 χρόνια να μου το πεις». «Παιδί μου», λέει, «δεν μπορούσες να το ακούσεις τότε. Τώρα μπορείς να το ακούσεις και γι' αυτό σου το λέω τώρα». Είναι λοιπόν μια τέχνη της επικοινωνίας, όχι να λέμε όποτε θέλουμε κάτι, αλλά να διαισθανόμαστε και να αισθανόμαστε πότε ο αδελφός μας μπορεί να ακούσει αυτόν τον λόγο που θα το πούμε, αφού τον εμβάψουμε προηγουμένως μέσα στη γλυκύτητα και στη διάκριση της αγάπης του Θεού. Αυτά, αδελφοί μου, ήθελα να σας πω. Συγχωρέστε με που σας κούρασα. Νομίζω ότι εξήντλησα τα περιθώρια για δέσποτα. Εξόφλησα την φιλοξενία. Με συγχωρείτε που σας κουβάλησα όλους εδώ σε αυτόν τον τόπο. Εύχομαι να είστε καλά, να σας ευλογεί ο Θεός. Νομίζω ότι έχετε τη δυνατότητα, αν θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι. Μήπως θέλει κανένας να ρωτήσει κάτι. Ναι. Σας ευχαριστούμε, Σοβιλόντε, που είδατε την εξόντουσή μας και ακούσαμε τα απαντιστόχαστα λόγια σας. Μπορώ να πω ότι η πρώτη φορά άκουσα μια τέτοια ομιλία απαντιστόχαστα. Αλλά θέλω να πω, μήπως πρώτου γάμου πρέπει οι νεόπατροι να κατηχούνται συστηματικά από ένα έμπειρο πνευματικό επαντρεμένο που γνωρίζει τα προβλήματα όλα και μετά να προχωρούμε στην άδεια γάμου? Γέροντα μου, έχετε απόλυτο δίκιο ότι είναι μια δυναμία των ποιμένων αυτή που έχουμε και μας απασχολεί πράγματι, το ότι δεν μπορούμε για πολλούς και διάφορους λόγους
να έχουμε αυτά τα παιδιά που είναι έτοιμα να πατρευτούν μπροστά μας και να ακούσουν τον λόγο το ποιμαντικό της Εκκλησίας. Διότι δυστυχώς και τα νέα παιδιά μας έρχονται απροετοίμαστα στο μεγάλο μυστήριο του γάμου. Ετοιμάζουν, δεν ξέρω εδώ τι κάνετε εσείς, λέω για τα δικά μας δεδομένα. Κλείνουν γάμους από το 15 για το 19. Κλείνουν ξενοδοχεία για το 19. Κλείνουν τα φαγητά, τα κεράσματα, τα ποτά, τα παγωτά, τους φωτογράφους για το 19. Έχω έναν ανιψιό φωτογράφο, είναι κλεισμένος για το 19, λέει. Λοιπόν, όλα τα ετοιμάζουν, όλα τα άλλα εκτός από την πραγματική ετοιμασία του γάμου. Όταν τους πεις, ελάτε παιδιά, να πούμε λίγα λόγια, μα δεν προλαβαίνουμε. Έχουμε χίλια πράγματα, τρέχομαι, αλλά στο τέλος τα κάνουμε μουσκεμα. Δυστυχώς είμαστε βιαστικοί, είμαστε ένας λαός γεμάτος ζωντάνια, γεμάτος αυθορμητισμό, αλλά και γεμάτος επιπολαιότητα. Και δεν ετοιμαζόμαστε σοβαρά για αυτά τα σοβαρά πράγματα. Αλλά έχουμε και εμείς οι ποιμένες μια μεγάλη ευθύνη, γιατί αφήσαμε και το μυστήριο του γάμου να εκκοσμικευτεί. Η εκκοσμίκευση είναι τραγωδία. Εγώ δεν κάνω πλέον γάμους στη Μητρόπολη προσωπικά. Και ο δεσπότης μας εδώ καλός δεν κάνει. Διότι πραγματικά είναι τραγωδία. Δεν είναι μυστήριο. Αισθάνεσαι ότι είναι μία κωμωδία. Ένας εμπαιγμός του μυστήριου. Πασαρέλα. Δεν ήθελα να το πω δεσπότη, αλλά το πω όπως το είπες. Πασαρέλα, λέει ο δεσπότης. Και να ήταν και καμιά πασαρέλα, πώς την είπες, της προκοπής. Ζώα μικρά με τα μεγάλο. Δυστυχώς έπρεπε να έχουμε ένα μήνα. Αλλά υποχωρήσαμε όλοι μας, και εμείς οι εκκλησιαστικοί άνθρωποι, υποχωρούμε για να μην κακοκαρδίσουμε τους ανθρώπους, για να μην τους στενοχωρέσουμε, και κάθε λίγο και καινούργια φρούτα και καινούργια φρούτα και ό,τι θέλεις βγαίνει. Έχουμε ευθύνη όλοι μας, και οι γονείς, και οι πνευματικοί γονείς, και οι σαρκικοί γονείς. Γέροντα, καλώς ήρθατε, επισήμως. Μία ερώτηση που νομίζω απασχολεί όλους μας. Τελευταία βλέπω το φαινόμενο τελευταία χρόνια να μπαίνει πολύ μπροστά ο πολιτικός γάμος, και καλά ότι θα πάνε εξωτερικό, ότι θα κάνουν, θα δείξουν, και παντρεύονται οι νέοι μας 2-3 χρόνια με πολιτικό γάμο που δεν είναι γάμος, εισαγωγικά λέμε γάμος, συνεχίζουν να ζουν στην πορνεία, λοιπόν με στην Μυχεία, και το βλέπουμε τακτικά αυτό το φαινόμενο. Και λέει μετά από 5 χρόνια θα παντρευτώ στην εκκλησία, να ετοιμάσω φιέστες κλπ. Λοιπόν, ένα αυτό, και δεύτερο ερώτημα, πάρα πολλοί νέοι μας, ειδικά στις μικρές ηλικίες, ζουν με ελεύθερες σχέσεις. Πάνω σε αυτά τα δύο μιλήστε, να σας παρακαλούν πολύ. Είναι και αυτά αποτελέσματα της εκκοσμίκευσης την οποία υφιστάμεθα όλοι μας, και την έλλειψη της παιδείας, της πνευματικής παιδείας, τόσο από το σπίτι, όσο και από τους ποιμένες της Εκκλησίας. Βέβαια, οι άνθρωποι έχουν την ελευθερία να πράξουν τη ζωή τους ό,τι θέλουν. Δεν μπορούμε να τους επιβάλλουμε εμείς για της βίας τον νόμο του Θεού. Αλλά είναι γεγονός από την άλλη πλευρά ότι και η οικογένεια που γεννά τα νέα παιδιά πλέον είναι μια οικογένεια που έχει αυτήν την νοοτροπία της πλήρους ασυδοσίας, και να μην υπό ελευθερία, αλλά ασυδοσία. Παρατάφτα όμως, παρατάφτα να ξέρετε, υπάρχουν και φωτεινές εξαιρέσεις. Υπάρχουν και τα παιδιά τα οποία έρχονται στο γάμο με φόβο Θεού, με αγάπη Θεού, με σοφροσύνη, με αγνότητα, με εγκράτεια. Επιτενούν το γάμο τους πραγματικά σε ένα ευλογημένο μυστήριο, και είναι όπως τα αστέρια που λάμπουν στα σκοτάδια. Και για να μην είμαστε απαισιόδοξοι, αυτά τα αστέρια πληθαίνουν. Είναι δύσκολες οι εποχές μας, το κοσμικό φρόνημα και η κοσμίκευση είναι μια πλημμύρα που πλημμυρίζει τον τόπο και τον κόσμο. Αλλά και ο Λόγος του Θεού έχει φως.
έχει δύναμη και τα παιδιά θέλουν το φως και θέλουν την αλήθεια. Έχει πολλά παιδιά τα οποία πραγματικά μας κάνουν να είμαστε και υπερήφανοι για αυτούς, αλλά και να μένουμε έκπληκτοι μπροστά στις γενναίες αποφάσεις που λαμβάνουν, να προσέλθουν στο μυστήριο του γάμου τους με σοβαρότητα και ευλάβεια και αγάπη Θεού. Υπάρχουν και τα δυο. Κάποιοι οριμάζουν στην πορεία, κάποιοι οριμάζουν από νωρίς, κάποιοι οριμάζουν από αργότερα, και η Εκκλησία με μια ποιμαντική φροντίδα σαν μητέρα δεν θέλει να ξεριζώσει τα ζυζάνια για να μην ξεριζώσει και το καλό σιτάρι. Κάνουμε υπομονή, κάνει υπομονή, περιμένοντας τον άνθρωπο να οριμάσει, να καταλάβει το πραγματικό του συμφέρον. Δυστυχώς, η πικρή πραγματικότητα κάνει τους ανθρώπους να φέρουν το μυαλό τους, αλλά ίσως λίγο αργά καμιά φορά. Αλλά και από την άλλη πλευρά ποτέ δεν είναι αργά. Τι θα λέγετε, Δεσπότη μου, σήμερα είσαστε πάνω στον Άγιο Σάββατο, στον Καστήρι. Εκεί στην αυλή ετοίμαζαν εκεί πέρα για μια βάφτιση. Ήταν σωστό αυτό που έγινε έξω από την πλατεία της Εκκλησίας, του μοναστηριού? Να ετοιμάζουν τραπέζια με τούλια, πράσινα, κόκκινα, από εδώ και από εκεί, και να μην έχουν ένα σεβασμό στον χώρο και αυτό που κάνουν το βάφτισμα, που είναι το πρώτο μυστήριο της Εκκλησίας μας. Δυστυχώς. Εκεί έχουν φτάσει σήμερα. Και αν μιλήσουμε, θα ακούσουμε και τα υπόλοιπα. Δυστυχώς. Να μην μιλήσω κι εγώ, να μην ακούσω τώρα αντί καλά λόγια, να μου ακούσω και τα άσχημα, αλλά η αλήθεια είναι ότι σε εμάς, Δέσποτα, στην Κύπρο απαγορεύεται στις ιερές μονές να τελούνται βαπτίσεις. Όχι γιατί η βάπτιση είναι μυστήριο, αλλά επειδή συνοδεύεται με διασκεδάσεις, με φαγοπότια, με γλέντια κτλ. Και έχει κοσμικευθεί και κάπως και αυτό το θεμελιώδες μυστήριο στις ιερές μονές, όλες γενικώς, εδώ και αρκετά χρόνια απαγορεύεται να τελεστούν βαπτίσεις. Οι βαπτίσεις πρέπει να τελούνται στις ενορίες των ανθρώπων και για εκκλησιολογικούς λόγους και ποιμαντικούς λόγους. Γι' αυτό καλό είναι η Εκκλησία σιγά σιγά να βοηθήσει τον κόσμο να καταλάβει ότι το μοναστήρι δεν είναι ένας χώρος που μπορούμε να κάνουμε εμείς ό,τι αναπαυόμαστε, αλλά είναι ένας χώρος πρώτιστα αφιερωμένο στη μοναχική πολιτεία. Και όπως μέσα στην κρεβατοκάμαρά μας δεν βάζουμε οποιοδήποτε, έτσι και μέσα στο μοναστήρι μας δεν μπορούν να γίνουν όλα τα πράγματα που αφορούν την κοινωνική ζωή. Έχετε απόλυτο δίκαιο και χαίρομαι για την ευαισθησία που είμαι βέβαιος ότι έχετε απέναντι στα ποιμαντικά θέματα της ενορίας σας, της Μητροπόλεως σας. Εντάξει, μπορεί να στεναχωρηθούν κάποιοι, αλλά σιγά σιγά θα καταλάβουν ότι αυτό είναι το ορθό και το πρέπον το οποίο πρέπει να συμβαίνει στην Εκκλησία. Όσο πιο πολλές ερωτήσεις έγινε, τόσο πιο πολύ θα είναι κοντά μας. Μα δεν θα μείνουμε και μέχρι αύριο, Πάντερα Φιλόχη. Δεν πειράζει. Να έχετε ειρήνη στη ψυχή σας και ο Θεός να είναι πάντα κοντά σας. Αν υπάρχουν ερωτήσεις άλλες, σημαίνει ότι αυτά τα οποία είπε ο Δεσπότης μας τα καταλάβαμε, τα βάλαμε μέσα μας, έγινε για μας η αφορμή τους, ώστε να ζούμε χριστιανικά, να ζούμε ελεύθερα, να ζούμε ελεύθερα με την αγάπη του Θεού στο σπίτι μας. Διότι ο Θεός είναι αγάπη. Και ομένεται η αγάπη του Θεού, μένει και αυτό ο Θεός. Όταν λοιπόν έχουμε αγάπη, μέσα μας είναι ο Θεός. Ευχαριστούμε, Γέροντα, για την αγάπη σας και ευχόμεθα και πάλι ο Θεός σας στηρίζει, σας δυναμώνει, να είστε πάντοτε ακμαίως για τον λόγο του Θεού και την παρουσία του Ιησού Χριστού στον κόσμο. Κανόντα πίστεως και εικόνα Τα κρούσια, παρά
πάλι έχουμε 26 Νοεμβρίου, είναι ο κύριος Λιάννης ο καθηγητής. 26 Νοεμβρίου, πάλι εδώ θα έχουμε τη συνάντησή μας. Ναι, γιατί πω, έτσι. Gracias.